Αγαπημένα μας παιδάκια, το Πάσχα πλησιάζει και εγώ σήμερα θα σας πω τι σημαίνει ο Πασχαλινός Λαγός και γιατί φτιάχνουμε πασχαλινά αυγά. Ο Πασχαλινός Λαγός παρουσιάζεται με μαγικές ικανότητες και είναι συνήθως ταξιδευτής ταχυδρόμος αλλά και καλό πνεύμα της βλάστησης. Θεωρείται ότι συμβολίζει τη σβελτάδα, την εγρήγορση, την τύχη και τη γονιμότητα. Το λαγουδάκι που στολίζει πολλές παιδικές ζωγραφιές συνδέθηκε αναπόφευκτα με τη γιορτή του Πάσχα, καθώς τότε η φύση αναγεννιέται. Στη Γερμανία πιστεύουν ότι ο λαγός έρχεται την Κυριακή του Πάσχα από την εξοχή. Φέρνει σοκολατένια αυγά για τα παιδιά. Γιατί όμως τα αυγά τα φέρνει ο λαγός? Πίσω στο μακρινό μεσαίωνα, η Μεγάλη Πέμπτη ήταν η τελευταία ημέρα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Οι ακτήμονες αγρότες έπρεπε την ημέρα αυτή να αποδώσουν στους γεωκτήμονες έντοκα το ενίκιο για τη γη που χρησιμοποιούσαν, κάτι το οποίο γινόταν τις περισσότερες φορές σε είδος, δηλαδή με τρόφιμα. Λόγω της νηστείας που είχε προηγηθεί, μαζεύονταν πάντοτε πολλά αυγά, οπότε οι αγρότες είχαν ανακαλύψει έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα αξιοποιούν. Τα έβραζαν και πλήρωναν με αυτά τους τόκους. Μαζί με τα αυγά έδιναν πολλές φορές τους γεωκτήμονες αφέντες τους, τους λαγούς, τους οποίους είχαν πιάσει σε κυνήγι στα χωράφια τους. Από εκεί θεωρείται ότι γεννήθηκε ο συνδυασμός αυγά και λαγός, ο οποίος παγιώθηκε με τον καιρό στην ανθρώπινη συνείδηση. Μετά το 17ο αιώνα, πολλοί γονείς άρχισαν να διηγούνται στα παιδιά πως τα αυγά τα έφερνε ο Πασχαλινός Λαγός. Για ένα μεγάλο διάστημα ωστόσο, διαδιδόταν πως ο λαγός δεν ήταν ο μοναδικός προμηθευτής αυγών. Ισχυροί ανταγωνιστές ήταν οι πελαργοί, οι αλεπούδες και οι γερανοί. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήρθε η σειρά των σοκολατοποιών να ανακαλύψουν τη μεγαλύτερη χαρά των παιδιών. Το ζωάκι με τα μεγάλα αυτιά και τα στρογγυλά μάτια. Την περίοδο του Πάσχα λοιπόν παρήγαγαν μόνο σοκολατένιους λαγούς, φροντίζοντας μέχρι σήμερα τα πασχαλινά αυγά να τα φέρνει φυσικά το αγαπημένο λαγουδάκι. Το ζώο με τα μεγάλα αυτιά και τα στρογγυλά μάτια δεν στολίζει μόνο μερικές βιτρίνες και ζωγραφιές. Είναι αγαπημένη η λιχουδιά του Πάσχα όλων των παιδιών.